Και όσο αποκτά πλέον φορολογική συνείδηση, αποκτούν φορολογική συνείδηση και ορισμένες κοινωνικές κατηγορίες, οι οποίες δεν πλήρωναν μέχρι σήμερα, κακά τα ψέματα. Δεν είναι ότι έκρυβαν 5 και δήλωναν 15, είναι ότι έκρυβαν 105 και δήλωναν 5. Λοιπόν, όσο αυτά βελτιώνονται και προχωρούμε, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε σταδιακή αποκλιμάκωση. Κύριε Βίτσα, θα έρθω, να πάμε τη σειρά. Η οποία διαλύει τη μικρομεσαία τάξη. Το μεγάλο πρόβλημα έρχεται τώρα, είναι μπροστά. Έρχεται η Τρόικα. Εσείς μιλάτε για νέα μέτρα και όχι για απαλλαγές. Δηλαδή, ενώ έχουμε την κυβέρνηση, η οποία κακά τα ψέματα και προεκλογικά, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι προεκλογικά τα λέει για να μας συγκεντρώσει ψηφαλάκια. Αλλά και μετεκλογικά ακούω από βασικού παράγοντε, κύριε Πρωθυπουργό. Ο οποίο λέει ότι θα, πάμε και θα καταργήσουμε φορό. Την έκταση τη φορά αλληλεγγύη. Ναι, η Τρόικα μιλάει για 2 χρόνια παράταση. Ακριβώς. Μιλάει για ισοδύναμα μέτρα για αυτού οι οποίοι δικαιώθηκαν και καλά έκαναν οι άνθρωποι. 1 δισεκατομμύριο ευρώ είναι. Και πρέπει να είναι να ανταποκριθεί το κράτο. Εσεί λέτε ότι έρχονται νέα μέτρα. Εμεί λέμε το εξή. Καταρχήν υπάρχει βέβαια πάντοτε το δικαίωμα κάποιο να βλέπει την αλήθεια, αλλά να έχει και το σύνδρομο τη Στοκχόλμη. Ποιο ήταν αυτό το σύνδρομο το οποίο ξαφνικά γινόταν όλο αυτό μαζί, ας πούμε, αγαπούσε αυτόν που στον απαγωγέα σου. Αλλά εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα. Και δεν μιλάμε για τη συγκεκριμένη πραγματικότητα των 6,3. Που δεν έμαθα και ποτέ τι ήταν αυτά. Σε αυτούς καλό να δούνε το περίφημο έργο, το περίφημο έργο «Θάνατος ενός γραφειοκράτη». Γιατί είναι όλη αυτή η διαδικασία, θα έλεγε κανένας, μαζί. Υπάρχουν 2 κομμάτια. Το ένα κομμάτι είναι μέτρα που έχουν ψηφιστεί και εφαρμόζονται τώρα για πρώτη φορά. Και δεύτερο, νέα μέτρα. Τα νέα μέτρα δεν είναι ο νόμος που αφορά το ζήτημα της απεργίας. Κοιτάξτε να δείτε και την, με συγχωρείτε να σου το πω έτσι, πολιτική παράκρουση. Να ζητάνε 50% συν 1 για να κηρυχθεί η απεργία. Συγχρόνως να αρνούνται να γίνει συζήτηση επί του δημοψηφίσματος μέσα στη Βουλή. Συγχρόνως να αρνούνται τη δυνατότητα, αλλαγές στο συνδικαλιστικό κίνημα χρειάζονται. Να σας πω εγώ αλλαγές. Να σας πω εγώ αλλαγές. Δεν είναι το πλαίσιο αγωνιστικό. Πρώτη, πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να σταματήσει, κύριε Παναγιωτόπουλε, η διάκριση μεταξύ της εξαρτημένης εργασίας. Δηλαδή, εξαρτημένη εργασία, μισθωτή εργασία στο δημόσιο, εξαρτημένη εργασία στο ιδιωτικό τομέα, όλες οι εργασίες δεν είναι. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Δεύτερο, πρέπει να αλλάξει το καταστατικό της ΓΕΣΕ. Δεν μπορεί μια μικρή παρέα συνεργαστών εκλέγει να αποφαίνεται για το σύνολο των εργαζομένων. Εσείς είτε να δημιουργεί αιρέες καταστάσεις χωρίς βάρος της κοινωνίας. Δεν μπορεί. Όχι, θα φτάσω και σε αυτό. Ποιο κομματικό συνδικαλισμό. Λοιπόν, είναι μια άρρωστη πρέπει οι εκλεγόμενοι σύνεδροι να είναι πρόσφατα εκλεγόμενοι και όχι πριν 3 χρόνια. Τρίτο, πρέπει να υπάρχει ένα αυτόνομο συνδικαλιστικό κίνημα και όχι αντίστοιχο με τις κομματικές παρατάξεις. Όχι προδιγετούμενο από τα κόμματα. Θα πρέπει να σταματήσει στην Ελλάδα να υπάρχει το πελατειακό κράτος, που είναι πελατειακό κράτος με 2 λογικές. Πελατειακό πελάτης ψηφοφόρος και κράτος πελάτης μέσα σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα για να μην Πέρα από τα θεωρητικά, έκανα χτες μια εργασία μαζί με τον συνεργάτη μου, έτσι αργά το βράδυ, τον πήρα τηλέφωνο και όλα εμείς τα ρίχνουμε στο χρέος, στο μνημόνιο κτλ. Η φτώχεια και σε πλούσιες χώρες δεν έχει να κάνει με το χρέος. Ξέρετε πόσο είναι το χρέος του Πακιστάν. Κύριε Παντελή, θέλω να... Εδώ έχουμε. Θέλω να προχωρήσουμε. Ξέρετε, πρέπει να βγούμε στον δρόμο με ένα αίτημα, εγώ πιστεύω. Δημοκρατία. Κύριε Παντελή, πριν δώσω το λόγο στην κυρία Παντζελή. Με προαναγγέλλει. Κατ' επανάληψη έχουμε πει εδώ. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά περνάει στον ντούκο. Όλοι λένε βεβαίως έτσι είναι, βεβαίως έτσι είναι και δεν αλλάζει τίποτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να μου πείτε, με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, ένας πολίτης που δεν έχει καθόλου εισόδημα και έχει ένα σπίτι. Γιατί πριν από την κρίση είχε ένα διαράκι. Έχει ένα αυτοκίνητο που του είχε πίνει 1200 κυβικά. Και είναι παντρεμένος. Αυτός ο άνθρωπος, κύριε Παπαδάκη, με το παντρεμένο. Και είναι από τη γυναίκα του, είναι από την Κρήτη και έχει και το πατρικό στην Κρήτη. Ένα χαμόσπιτο.
Αυτός ο άνθρωπος ξεκινάει με 5.000 τεκμαρτών γιατί είναι παντρεμένος. Ένα αυτοκίνητο χιλιαράκι είναι άλλες 4.000. Μάλιστα, 9. Έχουμε φτάσει στις 9. Μάλιστα. Ένα σπίτι στο οποίο και νοικιασμένο, όχι διόκτητο, γιατί το τεκμήριο είναι